50 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την κατάρρευση της 7ετούς δικτατορίας των συνταγματαρχών. Με αφορμή αυτή την επέτειο, η Εθνική Πινακοθήκη φιλοξενεί μια μεγάλη διεθνή έκθεση που διερευνά την καλλιτεχνική δημιουργία ενάντια στον ολοκληρωτισμό και την προσπάθεια επανίδρυσης δημοκρατίας σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία τις δεκαετίες 1960 και 1970. Η έκθεση που έχει τίτλο «Δημοκρατία» παρουσιάζει 140 έργα 55 καλλιτεχνών από μεγάλα μουσεία και ιδιωτικές συλλογές των τριών χωρών της Νότιας Ευρώπης. Διοργανώσαμε την έκθεση με θέμα τη δημοκρατία στην Εθνική Πινακοθήκη για δύο σημαντικούς λόγους. Ο ένας είναι ο προφανής, το γεγονός ότι συμπληρώνονται 50 χρόνια αδιάλειπτου κοινοβουλευτικού βίου, δημοκρατικού, από την πτώση της δικτατορίας και την επαναφορά της δημοκρατίας στη χώρα μας το 1974. Αυτό που μας κίνησε το ενδιαφέρον περισσότερο και άλλαξε λίγο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτή την έκθεση και την οργανώσαμε σε σχέση με το ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν, είναι ότι νιώσαμε την επιθυμία να διερευνήσουμε συνολικά αυτή την εμπειρία της μετάβασης από τα αυταρχικά στα δημοκρατικά καθεστώτα και στις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, συγκεκριμένα στην Ισπανία και την Πορτογαλία, που την ίδια ή πολύ κοντά, την ίδια εποχή, έζησαν αυτή την εμπειρία της μετάβασης, με διαφορετικές βέβαια διαδικασίες, στην Πορτογαλία με την επανάσταση των Γαριφάλων, στην Ισπανία ένα χρόνο μετά το 1975, μετά το θάνατο του δικτάτορα Φράγκο, και μάλιστα πολύ μακροβιότερες συγκριτικά δικτατορίες εκείνες τις χώρες της Ιβηρικής από ό,τι η δική μας. Ωστόσο, μέσα από την έρευνα διαπίστωσα σταδιακά ότι υπάρχουν και κάποιοι κοινοί τρόποι και κάποιες κοινές ανάγκες των καλλιτεχνών. Η έκθεση ερευνά τη σχέση της τέχνης με την πολιτική ιστορία στην Νότια Ευρώπη, αλλά και τη λειτουργία της στα δικτατορικά καθεστώτα των τριών χωρών. Αναδεικνύει την ποικιλομορφία των αναζητήσεων, τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις, τις καλλιτεχνικές πρακτικές που γεννήθηκαν μέσα από τον αγώνα για την ελευθερία. Χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες το πρόσωπο του εχθρού: αντίσταση, εξέγερση και διέγερση. Η έκθεση αυτή στην Εθνική Πινακοθήκη μελετά και καταγράφει και αναδεικνύει όλες αυτές τις προσπάθειες των καλλιτεχνών από τη μια μεριά να σταθούν απέναντι στον εχθρό, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό και η πρώτη ενότητα φέρει τον τίτλο «Αναγνωρίζοντας, αντιμετωπίζοντας τον εχθρό». Είναι μια σειρά από πορτρέτα, γλυπτά, ζωγραφικά έργα και εγκαταστάσεις, οι οποίες αναφέρονται στους δικτάτορες, στους παρακρατικούς μηχανισμούς καταστολής, στην παρακολούθηση των πολιτών και, αν θέλετε, δημιουργούν και το μέτωπο απέναντι στο οποίο ανθίστανται οι πολίτες που διεκδικούν τη δημοκρατία και την ελευθερία. Γι' αυτό και η ενότητα της αντίστασης αναπτύσσεται ακριβώς σε αντιπαράθεση με την ενότητα της αντιμετώπισης του εχθρού. Και εκεί θα έλεγα ότι πρωταγωνιστούν καταστάσεις και συνθήκες που συνδέονται με την τέχνη της χαρακτικής κυρίως, για παράδειγμα στην ελληνική περίπτωση με τον Τάσο και την Κατράκη. Αργότερα βλέπουμε και πάλι εγκαταστάσεις, γλυπτά και βίντεο, Ελλήνων, Ισπανών και Πορτογάλων καλλιτεχνών, οι οποίοι δουλεύουν με το ζήτημα του καθεστώτος ανελευθερίας, του αυταρχισμού, του βασανισμού των πολιτών, αναδεικνύονται τα ζητήματα του μαρτυρίου και, αν θέλετε, και η διαχείριση του τραύματος των δικτατοριών, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους καλλιτέχνες, γιατί η μεταπολίτευση και η δημοκρατία είναι και η χαρά και το πανηγύρι των αισθήσεων για την επανάκτηση της ελευθερίας, αλλά συγχρόνως είναι και μια προσπάθεια να μοιραστούμε τις τραυματικές αυτές εμπειρίες και να τις εκφράσουμε συλλογικά. Μετά λοιπόν από την αντίσταση πηγαίνουμε στην εξέγερση, όπου εκεί πρωταγωνιστούν, αν θέλετε, δύο ιστορικές στιγμές, για την περίπτωση της Πορτογαλίας η επανάσταση των Γαριφάλων και για τη δική μας την περίπτωση η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που είναι και εικονογραφικές πηγές πάρα πολύ πλούσιες και για τους Έλληνες καλλιτέχνες και αντίστοιχα για τους Πορτογάλους. Αναφορές στον πόλεμο του Βιετνάμ, αναφορές στον Τσε Γκεβάρα, είναι οι μάρτυρες και οι ήρωες της νέας εποχής που μερικές φορές εικονογραφούνται και με τη διαδικασία και την πολιτισμική μνήμη της Βυζαντινής παράδοσης. Και η τελευταία ενότητα θα λέγαμε ότι είναι η ενότητα της αναπτέρωσης, η πιο δυναμική, με την έννοια του ότι βγάζει και το θετικό πρόσημο του μέλλοντος, της χειραφέτησης και της διεκδίκησης της ελευθερίας,
στην οποία πρωταγωνιστεί με κάποιο τρόπο περισσότερο η θηλυκότητα, η διεκδίκηση, όπως λέγαμε, της ορατότητας του σώματος και του αισθησιασμού, αλλά και επειδή η μεταπολίτευση και η δημοκρατία λειτουργεί στον Ευρωπαϊκό Νότο ως ένα καθυστερημένο 68, δηλαδή η εποχή στην οποία όλα αυτά τα κινήματα διεκδίκησης ελευθεριών και ισότητας των μαύρων, των γυναικών, των ομοφυλόφιλων βγαίνουν στο προσκήνιο, διαπιστώνουμε ότι αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ την τέχνη. Και την τέχνη της performance και του βίντεο, αλλά ακόμη και την ίδια τη ζωγραφική. Η έκθεση εστιάζει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 στη μετάβαση από τα αυταρχικά καθεστώτα στα δημοκρατικά πολιτεύματα και στο ρόλο των καλλιτεχνών στη διεκδίκηση των πολιτικών ελευθεριών. Ποιος ήταν όμως ο ρόλος της τέχνης εκείνη την ταραγμένη περίοδο και πώς συνέβαλε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας? Κατά τη γνώμη μου, ο ρόλος της τέχνης είναι πάρα πολύ σημαντικός και στις δύσκολες ιστορικές περιόδους της ζωής ενός έθνους, μιας κοινωνίας. Στην περίπτωση της δικτατορίας διαπιστώνουμε ότι συνέβαλαν ουσιαστικά στο να γίνει ορατό το πρόβλημα. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους εικαστικούς δημιουργούς, τους μουσικούς, τους ηθοποιούς, τους ανθρώπους γενικά της τέχνης, οι οποίοι τις περισσότερες φορές, όντας σε εξορία, διότι δεν μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα στη χώρα τους, κινητοποίησαν μηχανισμούς και δίνουν την εικόνα. Η εικόνα είναι πολύ σημαντική γιατί είναι η ταύτιση. Δίνει τη δυνατότητα δηλαδή στον οποιονδήποτε να έρθει σε επαφή με το γεγονός και μέσα από την αναπαράστασή του να ταυτιστεί και συγκινησιακά και βιωματικά. Από την άλλη μεριά, στις περιπτώσεις των καλλιτεχνών που δέχτηκαν τη λογοκρισία στις χώρες τους, όπως είχαμε και στη δική μας την περίπτωση και στις υπόλοιπες, το γεγονός ότι η καταστολή και η λογοκρισία και η βία κοινοποιήθηκε με κάποιον τρόπο, νομίζω ότι αποκάλυψε το απεχθές, συνέβαλε τουλάχιστον στο να αποκαλυφθεί το απεχθές φαινόμενο των καθεστώτων. 24 Ιουλίου είναι η ημερομηνία ορόσημο της κατάρρευσης της Χούντας στην Ελλάδα. 50 χρόνια μετά, τι προσφέρει η συγκεκριμένη έκθεση? Σε μια εποχή επίσης δύσκολη όπως η σημερινή, σε τι μπορεί να χρησιμεύσει μια επέτειος? Τι σημαίνει μισός αιώνας δημοκρατίας για τη χώρα μας? Νιώθουμε ήρεμοι και ασφαλείς σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, ζούμε σε μια αδιατάρακτη δημοκρατική εποχή στη χώρα μας για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες. Αυτό, ωστόσο, δεν πιστεύω ότι πρέπει να μας εφησυχάζει απόλυτα. Το ζήτημα της δημοκρατίας είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα διαρκές και ενεργό διακύβευμα. Είναι ένα πολίτευμα το οποίο μπορεί να έχει πολλά αρνητικά, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας συμβεί και πρέπει να το προστατεύουμε και να εμβαθύνεται η σχέση μας με τη δημοκρατία με όσο δυνατόν περισσότερους τρόπους. Υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημοκρατία. Ένας από αυτούς είναι και είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, μπορώ να πω και διεθνές, το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αδιαφορία και αποχή των πολιτών από τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις εκλογές. Το άλλο βέβαια που επίσης μας ανησυχεί όλους με βέβαια θετικές εκπλήξεις στις τελευταίες εκλογές είναι η άνοδος της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα και γι' αυτό πιστεύω ότι η τέχνη, η έκθεση αυτή στην Εθνική Πινακοθήκη, εκτός από το ότι μας εξοικειώνει με την αναπαράσταση του ιστορικού βιώματος και μας οδηγεί πιο κοντά στον τρόπο που οι καλλιτέχνες προσωπικά, ατομικά και συλλογικά μέσα από ομάδες βίωσαν και αναπαράστησαν αυτό το τραύμα, από την άλλη μεριά μας δίνει τη δυνατότητα να στοχαστούμε πάνω σε αυτές τις δυνάμεις ελέγχου, περιορισμού των ελευθεριών, αλλά και να εξοικειωθούμε βιωματικά και συναισθηματικά με τα ιστορικά αυτά γεγονότα και την εποχή τους. Η Διεθνής Έκθεση Δημοκρατίας στην Εθνική Πινακοθήκη διαρκεί μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2025.